Το θέμα που θα θίξω σήμερα έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο είναι και γενικό και ειδικό. Θέλω να μιλήσω για τη σχέση του έργου τέχνης με τον κόσμο, αλλά το έργο τέχνης όπως εξελίσσεται από την αρχαιότητα, σαν ενότητα και πώς φθήνει σαν απώλεια εαυτού μέχρι τη σημερινή μορφή, όπως φτάνει σε αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη τέχνη. Θα στηριχτώ βασικά με την πρωτοβουλία, την ποιητική και την ερευνητική, σε τρία βασικά στοιχεία. Συνηθίζεται να λέμε ότι το έργο τέχνης ξεκινάει από τον Πλάτωνα σαν έργο τέχνης, σαν concept, με την έννοια της εισαγωγής του καλού και του αληθούς, δηλαδή το καλό σαν καλό και ωραίο και το αληθές. Αυτή την τριάδα την εισάγει ο Πλάτωνας, την παίρνει μετά ο Αριστοτέλης, στην ποιητική του και στον ορισμό της τραγωδίας προσθέτει και το στοιχείο της κάθαρσης, δηλαδή τη θεραπευτική λειτουργία της τέχνης. Εγώ θα προσθέσω κάποια άλλα στοιχεία στην αρχή, θα προσθέσω τον Αναξαγόρα και την έννοια του νου, θα προσθέσω στον κρατήλο του Πλάτωνα τη λέξη τέχνη ως έχει νου, εχνή που αναφέρει, και θα προσθέσω επίσης και τον Ηράκλητο, ο οποίος λέει σε δύο σημεία, μιλάει για τον άνακτα των Δελφών, ότι δεν ομιλεί αλλά σημαίνει για το σήμα, το σημείο, το sign, και επίσης άλλη μια φράση, ότι η φύση κρύπτεσθε φιλήν. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα προχωρήσω στη σύνθεση της εισαγωγής και μετά στην γρήγορη ιστορική εξέλιξη των πραγμάτων μέχρι την τέχνη σήμερα. Αν θεωρήσουμε ότι η τέχνη την εποχή που ήταν από τον Ηράκλητο μέχρι τον Πλάτωνα είχε σαν οδηγό τη φύση και τον κόσμο, τα βάζω μαζί αυτά, αν είχε σαν οδηγό την αρμονία την οποία έβλεπε στον ουρανό, όπως το αναφέρει και ο Αριστοτέλης στο περί ουρανού, τότε σίγουρα το έργο τέχνης είναι ένας μικρό κόσμος του μεγά κόσμου. Δηλαδή το έργο τέχνης ενσαρκώνει ή θέλει να ενσαρκώσει αυτή την αρμονία την ουράνια αλλά και την αρμονία της φύσης. Επειδή όμως η φύση είναι ταυτόχρονα και κάτι το οποίο κινείται, έχει να κάνει το φι με το φα, έχει να κάνει και με το φως. Αυτές είναι οι δύο ρίζες. Το αναφέρει και ο Χάιντεγκερ στην προέλευση του έργου τέχνης, για να σας το πω συγκεκριμένα. Αλλά για να μην κάνουμε πολύ τσιτατολογία, θέλω να περάσω στην ουσία των προτάσεων. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτό το πράγμα, τότε το έργο τέχνης λειτουργεί μιμητικά. Και εδώ θα πρέπει να σταθούμε, να δούμε τι είναι ο όρος μίμηση, όπως μας τον παρέδωσαν οι αρχαίοι. Είναι καθηκόνα, είναι ομοίωση? Όχι, δεν είναι ομοίωση. Μίμηση είναι η προσπάθεια του καλλιτέχνη μέσω του έργου τέχνης να γίνει ένα με τον κόσμο. Είναι ο εαυτός. Γι' αυτό και η πορεία που θα ακολουθήσω θα είναι εις δύο διαδρομές. Η μία θα είναι του καλλιτέχνη και απ' την άλλη του έργου τέχνης. Δεν διαχωρίζονται, αλλά η πορεία είναι διαφορετική και θα το δείτε στη μοντέρνα τέχνη και στη σύγχρονη τέχνη. Άρα λοιπόν, τα πρώτα έργα τέχνης, τα οποία μπορούμε να δούμε, ακόμα δεν υπάρχει όταν βλέπουμε τον κούρο και την κόρη, όπου υπάρχει αυτή η μικρή προσπάθεια κίνησης, είναι ακριβώς τα έργα αυτά, τα οποία στην προσπάθειά τους προσπαθούν να μιμηθούν, με την έννοια της μίμησης όπως το ανέφερα, την απλότητα και το σύνολο των κοσμικών λειτουργιών. Δεν θα δούμε ιδιαίτερες λεπτομέρειες έκπτωσης, αλλά με απλές γραμμές βλέπουμε ακριβώς την προσπάθεια της ελάχιστης κίνησης του ποδιού, το οποίο, όπως λέει και ο Χέγγελ στην αισθητική του, είναι το σημείο εκκίνησης της τέχνης. Η τέχνη ξεκινάει από εκείνο το σημείο. Βέβαια θα μου πείτε υπάρχει κυκλαδική τέχνη κτλ, αλλά μιλάω για την τέχνη ως μίμηση, το ξεκαθαρίζω, για να μην φτάσουμε πιο πριν στην κυκλαδική ισότητα. Σε όλα τα οποία είναι πολύ περίπου, μιλάω συγκεκριμένο το θέμα.
Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτή η πορεία, όσο ο ελληνικός κόσμος στηριζόταν σε αυτή τη διαδικασία του νου και της φύσης, έφτιαχνε έργα τέχνης τα οποία καθορίζουν από την αρχή την τέχνη ως γλώσσα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Η τέχνη έχει δύο διαστάσεις, την οπτική διάσταση και την ενοιολογική διάσταση. Είναι γλώσσα. Το λάθος που κάνουμε συχνά είναι να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στο οπτικό μέρος του εικαστικού και στη γλώσσα σαν λέξεις. Μην ξεχνάτε ότι το γράφιν σήμαινε ταυτόχρονα γράμμα, έτσι το ξέω χαράσω, αλλά και γραφική, δηλαδή ζωγραφική. Άρα, για να τονίσω ακόμη περισσότερο, το Σιμονίδη που έλεγε ότι η ποίηση είναι μια ζωγραφική ομιλούσα και η ζωγραφική είναι μια σιωπηλή ποίηση. Άρα λοιπόν, μένουμε σε αυτό το σημείο. Η μίμηση ακολουθεί τη διαδικασία του νου και της φύσης, άρα την κοσμική ενατένιση, τον κοσμικό στοχασμό, και είναι γλώσσα. Άρα αφού είναι γλώσσα, έχει κάποιους κανόνες. Διότι η προσπάθεια της γλώσσας είναι μέσω της γλώσσας να επέλθει ξανά η ένωση του εαυτού με το όλον, με το είναι, με το σύμπαν. Μένουμε σε αυτά τα στοιχεία εκείνο τον καιρό. Και όχι μόνο σε αυτά, αυτά τα στοιχεία, αλλά θα δούμε και τα επόμενα έργα που βλέπουμε εδώ, όπου αρχίζει πια η λεπτομέρεια, διότι η φύση, επειδή ακριβώς είπαμε ότι είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το φως και με την προσπάθεια να εμφανιστούν τα πράγματα, είναι κάτι όχι στατικό, είναι μεταβλητό. Άρα το έργο τέχνης πρέπει να έχει αυτή τη μεταβλητότητα κατά τους Έλληνες. Δεν μπορεί να είναι ένα ξερό ακίνητο πράγμα, έστω και αν υπάρχει αυτό που λέμε το σταμάτημα της στιγμής, το σταμάτημα της εικόνας, το απόσταγμα αυτής της διαδρομής, όμως πρέπει να υπάρχει η έννοια της μεταβλητότητας. Και εκεί βλέπουμε σε αυτά τα γλυπτά, δέστε το μόνοι σας, τα διάφορα στοιχεία του ρούχου και της κίνησης, ότι το στοιχείο της μεταβλητότητας μπαίνει μέσα σαν στοιχείο της ζωής. Παραμένουμε όμως ακόμη στη διαδικασία του εαυτού. Ο εαυτός ακόμη είναι η προσπαθή να είναι μέσω της τέχνης ένα πράγμα, μια ολότητα. Ο δε καλλιτέχνης είναι εργάτης της τέχνης. Μέσα από τη τέχνη παίρνει τα μηνύματα για να δουλέψει. Δεν είναι ακόμη ο καλλιτέχνης όπως τον είδαμε αργότερα στην Αναγέννηση και ούτω καθεξής. Είναι ο εργάτης της τέχνης. Γι' αυτό και ο Πλάτωνας ξέρετε πολύ καλά ότι την τέχνη την ονόμαζε τεχνική και τη ζωγραφική την έβαζε στην τρίτη βαθμίδα, ξεκινώντας από την ιδέα, μετά πήγαινε στη φύση, η φύση είναι μίμηση της ιδέας και η τέχνη είναι μίμηση της φύσης. Αυτή η πορεία η οποία έδωσε αυτά τα έργα ξαφνικά ταράζεται. Και ταράζεται πρώτα απ' όλα από την εποχή των Ρωμαίων, παρότι οι Ρωμαίοι διέδωσαν πάρα πολύ αυτά τα στοιχεία σαν έννοιες, όμως εισάγουν το στοιχείο της αντιγραφής. Από τη στιγμή που μπαίνει το στοιχείο της αντιγραφής, το οποίο δεν είναι το ίδιο με τη μίμηση, μεγάλη διαφορά, αρχίζει η έκπτωση από τον εαυτό μας, η οποία ολοκληρώνεται και σαν εργοτέχνης και σαν καλλιτέχνης με την εμφάνιση της θρησκείας. Όταν η μίμηση γίνεται κατ' εικόνα, αλλάζει η διαδικασία. Δεν θέτω υπό αμφιβολία τη θρησκεία, μην παρεξηγηθώ, αλλά θέλω να τονίσω τη διαφορά του μίμησης από το καθηκόνα. Το καθηκόνα σημαίνει ότι υπάρχει ήδη μία αρχή πάνω από εμάς, στην οποία εμείς υπακούμε. Στο μίμηση σημαίνει ότι εισβάλλουμε, συνομιλούμε με αυτή την αρχή, κοιτώντας στα μάτια και προσπαθώντας να γίνουμε αδιαχώριστο ένα με αυτή την συνολική αρχή φύση-κόσμος. Αυτή η πορεία είναι προϊόν να φέρει μοιραία και τις οικονομαχίες. Είμαστε εδώ στο δεύτερο στάδιο, χωρίζω σε τέσσερα στάδια την πορεία και τα λέω πολύ γρήγορα. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της αρχαιότητας, το δεύτερο είναι το στάδιο το θρησκευτικό,
όλη την περίοδο μέχρι την αναγέννηση. Το τρίτο στάδιο ήταν από την αναγέννηση μέχρι και το 19ο αιώνα, όπου έχουμε την ιστορία του ανθρωπισμού και την κυριαρχία της λογοκρατίας. Και μετά έχουμε την εποχή της αποδόμησης, όπου ζούμε σήμερα ακόμη. Έτσι, deconstruction που λέμε. Είμαστε στο δεύτερο στάδιο τώρα. Σε αυτό το δεύτερο στάδιο λοιπόν έχει αρχίσει η αποκόλληση, η απομάκρυση από τον εαυτό. Καθότι δεν είμαστε αυτόνομοι, είμαστε ετερόνομοι. Και ο αυτός μας είναι δωτός από πάνω. Το έργο τέχνης λοιπόν, συνεπές, σε εκείνη την εποχή, δείχνει τέτοιες διαδικασίες. Επειδή όμως αυτή του είδους η εικόνα, το καθ' εικόνα, μπορεί να οδηγήσει σε διαστάσεις, ας το πούμε, λατρείας, έχουμε σαν προϊόν και την εικονομαχία και την εικονολατρεία και ούτω καθεξής τόσα άλλα γεγονότα. Αυτή η έκπτωση σταδιακά έφτασε σε ένα σημείο στο οποίο το έργο τέχνης ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από τις εικόνες. Δεν έχουμε έργα τέχνης εκείνο τον καιρό. Σχεδόν είναι αμαρτία. Περισσότερα τα οποία υπάρχουν έχουν να κάνουν με τη θρησκεία. Και έχουμε βέβαια την προσπάθεια στο τρίτο επίπεδο, εκεί που έρχεται η αναγέννηση, η οποία αναγέννηση προσπαθεί να ξαναενώσει το έργο τέχνης μέσω του καλλιτέχνη και του εαυτού μας. Η προσπάθεια είναι ενδιαφέρουσα. Γιατί είναι ενδιαφέρουσα? Διότι παίρνει τον καλλιτέχνη ως οδυσσέα, ως πολύτροπο, επιτρέπεται πια η πολυεκφραστικότης και η μεταειδίκευση, καθότι ακόμη και στην αρχαιότητα σε μεγάλο βαθμό καλλιεργείται η ειδίκευση, ο γλύπτης ως υποκείμενο του γλύφιν, δηλαδή του αφαιρώντας ύλη, δηλαδή ο δημιουργός μιας μορφικής κοσμογονίας, γέννηση μορφών. Αυτό στην αναγέννηση γίνεται πολύτροπο. Ο καλλιτέχνης μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους. Γίνεται διεπιστημονικό, όπως το λέμε εδώ πέρα. Και αυτό μέσω των τεχνολογικών ανακαλύψεων δίνει μια άλλη αίσθηση, μια άλλη διάσταση στην έννοια της δημιουργίας. Γίνεται πια η πνευματικότητα το κύριο σημείο της πλαστικότητας. Γι' αυτό και έχουμε εκείνη την εποχή τη δημιουργία του οτόρε, του όθωρου που λέμε, του δημιουργού. Έχουμε λέει την έννοια του καλλιτέχνη. Έτσι. Καλλιτέχνης και εργοτέχνης σαν προϊόντα του ορθολογισμού, σαν προϊόντα τα οποία θα φτάσουμε στον ανθρωπισμό, παίρνουν το πάνω χέρι. Η αξία του καλλιτέχνη ανεβαίνει σε πολύ υψηλά επίπεδα αυτή την τρίτη περίοδο και πραγματικά λατρεύεται σαν ένας άνθρωπος σοφός. Το βλέπουμε από την Αναγέννηση, από τον Λεωνάρδο Ντα Βίντσι, από τον Μικελάντζελο, από τον Τισιάνο και μια σειρά από άλλους ανθρώπους οι οποίοι προχώρησαν. Ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την περίοδο έχουμε και μια διαφορετική διαμάχη. Διαμάχη ανάμεσα στην πλαστική και στην επιστήμη. Η μεν πλαστική συνεχίζει να λειτουργεί με τις διαδικασίες του πλάθιν, της ενόρασης, όμως οι νέες τεχνολογίες φέρνουν την επιστήμη σε πολύ υψηλό επίπεδο, ειδικά τη φυσική, τα μαθηματικά, όλα αυτά, και το βλέπουμε στα κείμενα του Αλμπέρτη, του πρώτου ουσιαστικά κριτικού τέχνης, ο οποίος Αλμπέρτη εισάγει αυτή τη σύζευση επιστημών με πλαστική τέχνη. Τη φέρνουν λοιπόν στην αρχή σε μια μικρή αντίθεση, αλλά με τον καιρό αρχίζουν να συγκλίνουν αυτά. Η μεν πλαστική παίρνει ιδέες από τη μια πλευρά, η δε άλλη πλευρά παίρνει ιδέες από την οπτική δύναμη της πλαστικότητας. Παραμένουμε ακόμα στην έννοια πλαστική. Προσέξτε, η σημασία αυτό. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης διαχειρός παρεμβαίνει στο έργο. Είτε αυτό έχει την επίδραση της α, β, γ, οποιασδήποτε άλλης επιστημονικής συνεργασίας και διαλόγου ή συνέργειας. Φτάνουμε στο αποκορύφωμα, στον 19ο αιώνα, αφού περνάμε από τον διαφωτισμό. Όπου στο διαφωτισμό μπορούμε να πούμε ότι είναι η υψηλότερη στιγμή όπου παντρεύονται όλα αυτά μαζί. Γιατί ο διαφωτισμός καταφέρνει να βρει μια μορφή αρμονίας ανάμεσα στην πλαστικότητα, στο λόγο και στις ιδέες. Η κορύφωση είναι ο 19ος αιώνας, όπου εκεί
η προσπάθεια του καλλιτέχνη να γίνει ο εαυτός του μέσω του εργοτέχνης οδηγεί σε διάλυση και σε αυτοκαταστροφή. Ο ρομαντισμός φτάνει στα άκρα αυτή τη διαδικασία με αποτέλεσμα να έχουμε τον Νίτσε, τον σπουδαίο αυτό φιλόσοφο, κατ' εμέ, ο οποίος ουσιαστικά είναι, παίρνει τις ιδέες της νεωτερικότητας που αναπτύχθηκαν από την Αναγέννηση και μετά και τις δίνει το σημαντικότερο σημείο, παίρνει το σφυρί με λίγα λόγια. Φιλοσοφία με το σφυρί. Όπου υπήρχε ο ορθός λόγος που αναπτύχθηκε στην τρίτη περίοδο και ο ανθρωπισμός σαν ορθό λόγο, παίρνει το σφυρί και τα σπάσει όλα. Λέει θα σπάσουμε τις ιδέες, θα σπάσουμε τα ιδεώδη. Και πού θα ξαναγυρίσουμε, στο πάντερμα, τα ξαναπαντρεύει πάλι, θα φύγουμε από τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη και όλη αυτή την ιστορία της φιλοσοφίας που ξεκίνησε με τον Πλάτωνα και τελειώνει με τον Χέγγελ και θα ξαναενωθούμε με τον Ηράκλειτο. Θα ξαναενωθούμε με την προσοκρατική σκέψη και ειδικά με τον Ηράκλειτο, τον οποίο αναφέρει πολύ συγκεκριμένα. Αναφέρει επίσης την τραγωδία, σαν τη μόνη γνήσια μορφή τέχνης που παραδέχεται και ο Νίτσε είναι ο θεωρητικός μιας νέας αντίληψης στη φιλοσοφία, της αντίληψης της δυσπιστίας. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Σπυράκη στο παρελθόν. Μέχρι τον Νίτσε η φιλοσοφία χαρακτηριζόταν από την ευπιστία. Δηλαδή, με απλά λόγια, είναι δύο άτομα τα οποία μιλάμε και οι δύο πιστεύουμε ότι μιλώντας θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Είμαστε εύπιστοι. Χρησιμοποιούμε τα καλύτερα επιχειρήματα. Όταν όμως μιλάμε και εξ ορισμού είμαστε δύσπιστοι ότι ο άλλος πάει να πει κάτι ή να μας τη φέρει, να το πω έτσι καθημερινά, τότε μπαίνει ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης του πράγματος. Και έχουμε τον Νίτσε, τον πατέρα της δυσπιστίας, ο οποίος όχι σπάζει μόνο τα είδωλα, αλλά σπάζει όλα τα προϊόντα της μίμησης και του ορθού λόγου. Η μίμηση τελειώνει με τον Νίτσε. Ο Νίτσε είναι αυτός που αποτελειώνει τη μίμηση, προσπαθώντας όμως μέσω της τραγωδίας να βρει έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας με τον εαυτό. Τη σύνδεση δηλαδή του γίγνεσθε και του είναι να τα κάνει ένα. Ο Νίτσε μπορεί να έχει λόγους να το κάνει αυτό. Η κληρονομιά που άφησε όμως είναι περίεργη. Και πολύ περίεργη διότι τις ιδέες του τις πήρε μετά ο Μπέρξον, με την έννοια τη θεωρία του Ελάν, της ορμής, και όλοι οι νεωτερικοί, αν θέλετε, καλλιτέχνες, πλαστικοί καλλιτέχνες, καθότι εκεί ειδικεύεται αυτή η παρέμβαση, και αρχίζουν λοιπόν να λειτουργούν μέσα από τη λογική της αποδόμηση, deconstruction. Ό,τι έχει απομείνει από τον ορθό λόγο, ό,τι έχει απομείνει από αυτό που ονομάζουμε μίμηση της φύσεως και του κόσμου, αποδομείται με ρυθμό βίαιο μέσα από αυτό που ονομάζουμε avant-garde. Η πρωτοπορία έρχεται, είναι πολεμική συμπεριφορά απέναντι στη μίμηση και απέναντι σε όλες αυτές τις παραδοσιακές λειτουργίες. Φτάνουμε σε σημείο να καταργηθεί το έργο τέχνης σαν πλαστική δράση. Περνούνται πρώτα από τη διάλυση της μορφής, φτάνουν δηλαδή στα εξών συνετέθη, τα υλικά εξών συνετέθη και τι κάνουνε, δημιουργούν αυτό που ονομάζουμε installation, εγκαταστάσεις. Και τι άλλο επίσης, performance. Αυτό το πράγμα είναι μία, αν θέλετε, τελείως διαφορετική αντίληψη. Μιλάμε πια για πλήρη έκπτωση από την αρχική έννοια του όρου μίμησης της τέχνης. Μιλάμε για μία δυναμική υλικών και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου τα υλικά από μόνα τους είναι γλώσσα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Yves Klein και τον Joseph Beuys, αλλά φτάνουμε και στο πιο ακραίο σημείο με τον Marcel Duchamp, ο οποίος τι λέει, το έργο τέχνης δεν υπάρχει. Το έργο τέχνης είμαι εγώ. Από τη στιγμή που εγώ δηλώνω καλλιτέχνης, είμαι εργοτέχνης. Άρα χάνεται πλήρως η έννοια, αν θέλετε, της αρχικής αιτιατής σχέσης ανάμεσα στο υποκείμενο, στο αντικείμενο, δηλαδή το προϊόν της τέχνης και στην μιμητική διάθεση με το σύμπαν κόσμο, σαν μέρος αυτού του πράγματος. Οπότε αυτό ενισχύεται η απάντηση, γιατί όταν τέθηκε το ερώτημα
από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, καλά, πού θα πάει η τέχνη. Απαντάνε ότι, λένε ότι η αισθητική έχει αλλάξει. Εδώ να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Ο όρος αισθητική, παρότι είναι ελληνική λέξη, δεν είναι ελληνική δημιουργία. Ο Baumgarten τη δημιουργήσε το 18ο αιώνα, 1755, στο βιβλίο του De Aesthetica, γραμμένο στα λατινικά, και το οποίο εισήγαγε την αισθητική. Μετά το πήρε ο Χέγκελ και όλοι οι άλλοι, και σήμερα είναι ένα κυρίαρχο μάθημα που κάνουμε παντού. Άρα λοιπόν, εισάγοντας το εγώ είμαι το υποκείμενο και το αντικείμενο, ουσιαστικά μιλάμε για το τέλος της τέχνης, όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Υπάρχουν κινήματα τα οποία τα αποδεικνύουν αυτά. Ας δούμε λίγο τον Μπόις. Αυτό είναι η αναγέννηση, τα είπαμε αυτά, εδώ. Αυτό είναι μία από τις γνωστές performance του Μπόις, που λέει το τίτλο Coyot, υπότιτλο I like America and America likes me. Υπάρχουν και βίντεο, αλλά επειδή ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει, απλώς σας το αναφέρω σαν τέτοιο. Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε ότι ο Μαρσέλ Ντουσάμπ, έχουμε, προσέξτε, στην αποδόμηση έχουμε ουσιαστικά τέσσερις μεγάλες μορφές. Πρώτος ο Πικάσο, αποδομεί τον πίνακα, τον αποδομεί σαν μορφή. Ακολουθεί μετά ο Μπόις, ο οποίος διαλύει τον πίνακα. Και τι κάνει, λειτουργεί μέσα από τα υλικά, από τις δράσεις και τις performance. Εδώ η Coyot είναι υλικό, ζωντανό υλικό, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα κινούμενο γλυπτό ή σαν μια κινούμενη ζωγραφική. Όταν θα το δείτε αυτό, θα δείτε, άλλωστε ο 20ος αιώνας είναι γεμάτος από τέτοιου είδους δράσεις. Μετά έχουμε την άλλη μορφή, τη σημαντική, είναι ο Andy Warhol. Ο Νταλή είναι σημαντική μορφή, όχι, παρακαλώ, τι λέτε, πολύ σημαντική, μεγάλη μορφή από τους σουρεαλιστές, αλλά επειδή ο Πικάσο τους υπεσκίαζε όλους, και είναι τρομοκράτης με την καλή έννοια όλων αυτών, γι' αυτό και αναφέρω ενδεικτικά, αυτό πολύ μεγάλος. Έχουμε τον Andy Warhol, ο οποίος είναι μετά τον Boys, με την Pop Art, η πλήρη, αν θέλετε, αποκόλληση και απομάκρυνση από τη μίμηση. Παρότι αντιγράφει, αυτά που κάνει είναι τεχνικές αντιγραφές. Δηλαδή τι κάνει, παίρνει ένα, με το slides, προτείνει ένα έργο, το αντιγράφει και το παρουσιάζει. Χάνεται αυτή η προσπάθεια του καλλιτέχνη μέσω του έργου τέχνης να ξαναβρει τον εαυτό του σε σχέση με τον κόσμο και με τη φύση. Πλήρη δηλαδή έκπτωση, πλήρη πτώση από τον παράδεισο, σε εισαγωγικά η λέξη παράδεισος, αν ήταν παράδεισος. Και βέβαια ο τελευταίος μεγάλος είναι ο Francis Bacon. Τελειώνουμε τώρα σε δύο λεπτά. Παρασύρωμαι και εγώ, με συγχωρείτε, αλλά πήρα δυνάμεις από τον κύριο Σπυράκη. Λοιπόν, και έχουμε τον Francis Bacon, ο οποίος φτάνει και αυτός στο αποκορύφωμα της διάλυσης της αυτοπροσωπογραφίας, με αποτέλεσμα σήμερα να τίθεται το ερώτημα, υπάρχει ή δεν υπάρχει τέχνη. Πού πάει η τέχνη σήμερα? Η τεχνική έχει τη φιλοδοξία να αντικαταστρήσει, να αντικαταστήσει, να αντικαταστήσει, συγγνώμη, καταστρέφοντας την τέχνη. Η δικιά μου άποψη είναι, μιλώντας καθημερινά, όχι σαν εικαστικός μόνο, αλλά μιλώντας και σαν καθηγητής που έχω το σεμινάριο στη Σορβόνη και μιλώντας με άλλους, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια, μια μεγάλη επιθυμία να επανέλθουμε προς τα πίσω, να επανέλθουμε στη μίμηση σαν διαδικασία εαυτού, όχι σαν κατ' εικόνα ή σαν απομίμηση ή αντιγραφή. Αυτή η προσπάθεια είναι μια υγιής προσπάθεια, τη στηρίζω και θα τη στηρίζω μέχρι τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την θέλουμε την τέχνη σήμερα, γιατί απαντήσατε πολύ ωραία και εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ. Ένα άλλο ερώτημα θέτω ως προβληματισμό όλων. Σήμερα τη θέλουμε την τέχνη. Θέσατε ένα καταπληκτικό ερώτημα με την έννοια ότι μας χρειάζεται η τέχνη. Οπωσδήποτε. Τώρα βάζετε και πολιτικά ζητήματα μέσα, βάζετε και οικονομικά ζητήματα. Τι θέλουν πάντως αυτοί που έχουν πολλά λεφτά, προσέξτε,
εισάπλωτοι, γιατί αυτοί είναι από τη μία λέγανε ότι στην αρχαιότητα οι χορηγοί και μετά οι μεκίνες βοηθούσαν την τέχνη. Σήμερα λειτουργούν αρνητικά κατά την άποψή μου. Διότι τι παραγγέλνουν, παραγγέλνουν με τα πολλά λεφτά τους έργα τέχνης ευτελή. Με αποτέλεσμα να μην έχει καμία λειτουργική αξία. Ισχύει αυτό που έλεγε ο Walter Benjamin περί της αναπαραγωγής της τέχνης, αναπαραγωγικότητα της τέχνης. Όχι δεν... μπορεί της τέχνης, λέμε αν θέλουν την τέχνη. Προφανώς για να το κάνουν δεν τη θέλουν. Τους ανθρώπους, ξυπνάει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τι θέλουν. Οι άνθρωποι τι θέλουν. Και τη στηρίζουν. Ναι, παρακαλώ. Επειδή αναφερθήκατε στο καλή έτσι και μεγαλέα, ήθελα να ρωτήσω η άποψη που έχω εγκατεστημένη ότι αποπειράται να κάνει αυτό που έκαναν για την αναζήτηση του εαυτού με τη μίμηση στην πρώτη περίοδο. Αυτό που αποπειράται να κάνει δεδομένων των επιστημονικών ανακαλύψεων που δεν αποτυπώνονται ούτε σε χαρτί, ούτε σε διάστατο τοίχο, ούτε και σε κριτική. Με τους υπερκύφους, την πανική και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η απόπειρα που κάνει ή έτσι που ερμηνεύεται, μπορεί να είναι κάτι που πάει να προσεγγίσει ναι. Στο πρώτο κομμάτι που είπατε, γιατί υπάρχει ναι. Μια αντίφαση εδώ. Ναι, όχι, απόλυτη. Ίσα, οι σουρεαλιστές προσπάθησαν. Απλά το θέμα είναι το εξής, ότι τώρα έπρεπε να επιλέξει κάποιος ανάμεσα στον Νταλί, στον Μιρό και στον Πικάσο. Επιλέγει κάποιος τον Πικάσο, γιατί και χρονολογικά ξεκινάει πρώτος την ιστορία. Ο Νταλί, επειδή μου δίνεται ευκαιρία, είναι ο πρώτος ο οποίος, ενώ ήρθε σε επαφή με τους ψυχαναλυτές, αρνήθηκε να μπει στη λειτουργία των ψυχαναλυτών. Και προσπάθησε μέσω της διάλυσης του έργου τέχνης, δηλαδή, παράδειγμα, παραμορφώντας το έργο τέχνης, ήθελε να δείξει μέσα από το όνειρο και από όλα αυτά την προσπάθεια του ανθρώπου για να γίνει ένα με τον εαυτό του. Όλα αυτά τα ονειρικά που έκανε ήταν η προσπάθεια να ξεπεράσει την έννοια της δυσπιστίας και να ξαναβρεθούμε ένα με αυτά τα οποία υπάρχει στη γλώσσα μας σαν ασυνείδητο. Δύο ακόμα ερωτήσεις, ο κύριος Κράλης και ο κύριος Ντελέο. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, τον έχουμε ξεπεράσει και το Πανεπιστήμιο θέλει να φύγουμε 4 η ώρα ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω κύριο Λαπέτα, από την περίοδο μετά όταν κάνετε ερωτήσεις, όπως ο αγαπητός καθηγητής εγέρθητη, να ακούγεστε, δεν ακούν οι άλλοι, τα ακούς εσύ. Αφού είπε εγέρθητη, κάντε το, εγέρθητο μη πει. Μήπως να σηκωθούμε εμείς. Πρέπει τα πάντα να ακούγονται από όλους. Είναι ψηλός. Από τον 10ο έναν κόσμο. Αν θέλετε και από πλευρά σου λίγο κοινωνιολογίες τέχνης. Από τον 19ο και μετά, καθώς μας παρουσιάζεται αυτή τη δράση αποδόμησης τέχνης, πιο πολύ τονίζεται κάποιες αρνητικές πλευρές αυτής της διαδικασίας. Έτσι τουλάχιστον εισπράχθηκε. Η ερώτησή μου είναι, μην τυχόν μπορούμε ή και πρέπει να δούμε και κάποιες θετικές πλευρές, καθώς ο εξπρεσιονισμός γενικότερα, είτε στην τέχνη, είτε στη λογοτεχνία, στην ποιήση για παράδειγμα, έτσι, με τους σουρεαλιστές, προσπαθεί να μου χλέψει και να ανασύρει ασυνείδητα περιεχόμενα, τα οποία είναι μια πραγματικότητα και τα εκφράζει. Ο σουρεαλισμός δηλαδή δεν σημαίνει άδειες πραγματικότητας, είναι πάντρεμα του πραγματικού με το φαντασιακό, σε μια νέα σύνθεση. Μην τυχόν αυτό έχει μια θετική πλευρά. Καθώς το ακούει και άλλος αμήντως, αυτό που παρεξοτέρουν και ότι αποδομείται συνεχώς δεν έχουμε τέχνη. Αλλά η άλλη πλευρά, η τοπικά σου εδώ, με τον κυβισμό, προσπάθησε να δώσει μια άλλη πλευρά του ίδιου πράγματος. Αυτή το ίδιο πράγμα με πολλές πλευρές. Το μεγάλο πρόβλημα της τέχνης δεν είναι η τέχνη, είναι αυτή που είναι γύρω από την τέχνη. Δηλαδή, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Ο σουρεαλισμός προσπάθησε να δώσει μέσω της δυσπιστίας, διότι έχει να κάνει. Οι τρεις της δυσπιστίας είναι Νίτσε, Φρόιντ και Μάρξ. Μέσω λοιπόν του Φρόιντ προσπάθησε να δώσει νέα στοιχεία γλωσσικά τα οποία έχουν κάνει με το ασυνήθιτο και με το όνειρο. Για μία αντίληψη. Εκεί μιλάμε θετικά. Όταν όμως ο έμπορος, αυτοί που ονομάζουμε έμποροι, όχι συλλέκτες, το εμπόριο τέχνης, έρχεται, παίρνει το έργο τέχνης, του δίνει μια τιμή, το απομακρύνει από τον κόσμο και ενισχύει συγκεκριμένες τάσεις, εκεί εγώ βλέπω πρόβλημα. Μπορεί να μην το βλέπω στον ίδιο τον Νταλί, αλλά βλέπω σε αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν τον Νταλί σαν παράδειγμα προς κακή μίμηση. Αυτοί που θα δώσουν μια άλλη ερμηνεία του Νταλί. Διότι αν ήταν η ερμηνεία που δίνετε εσείς ή προσπαθούμε να δώσουμε εδώ, μια χαρά θα ήταν. Αν δείτε όμως τα θέματα που προτείνουν τα μουσεία
σε σχέση με τον Νταλή ή σε σχέση με άλλους, προτείνουν συγκεκριμένη πλευρά που έχει να κάνει καθαρά μέσα από την επικοινωνία και από το εμπόριο. Στοιχεία της μεταμοντέρνας τέχνης και στοιχεία τα οποία είναι χαρακτηριστικά αυτού που ονομάζουμε σύγχρονη τέχνη. Γι' αυτό μιλάω για φθήνουσα πορεία. Οι ίδιοι καλλιτέχνες έχουν μια, αν θέλετε, μια έφεση προς τη δημιουργία και την προσωπική κοσμογονία, οι καλοί καλλιτέχνες. Αλλά η χρήση και η ερμηνεία αυτών εκείβεσαι ο τίνος. Μπορώ να έχω την άδειά σας. Εγώ θα έλεγα δεν κάνουμε διάλειμμα. Θα σας πω. Μια μικρή, συγγνώμη, κάνω μια τεχνητή παρέμβαση με την άδεια του Σεβαστού Προεδρείου. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν αρκετοί ακόμη οι οποίοι πρέπει να ομιλήσουν και είναι κρίμα κάποιος να έρθει προετοιμασμένος να μιλήσει και να μην έχει χρόνο. Για το λόγο αυτό, εξαγοραζόμενοι των καιρών ότι ημέρε πονηρέ εισήν. Να χρησιμοποιήσω την Αγία Γραφή για τον καιρό. Λοιπόν, υπάρχει έξω ένα μικρό κέρασμα. Θα παρακαλούσα πολύ με την άδεια του Σεβαστού Προεδρείου 10 λεπτά, όχι 11, και κάτι άλλο. Και αν μπορείτε να μην φύγετε έτσι όπως είστε, γιατί στο τέλος έχουμε μία συγκλονιστική ανακοίνωση, να μην τη χάσετε. Ευχαριστώ.